Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα Photoshop. Σήμερα θα δείξουμε κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ γρήγορο. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να πάρουμε ένα κείμενο, οποιοδήποτε κείμενο θέλουμε εμείς, ή να φτιάξουμε κείμενο, να πάρουμε έτοιμο κείμενο και να το δημιουργήσουμε με τέτοιο εφέ ώστε να δίνει την εντύπωση ότι είναι σαν αυτές τις ταινίες LED που βλέπουμε στις παλιές πινακίδες των μαγαζιών. Αυτό το αποτέλεσμα θα δώσουμε. Εγώ δοκιμαστικά έφτιαξα και το λογότυπο που έχω. Βέβαια δεν είναι τόσο αξιόλογο το αποτέλεσμα γιατί το έκανα πολύ γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα φαίνεται αρκετά καλά το αποτέλεσμα που θα πάρουμε. Πάμε λίγο να δείξουμε το πώς θα γίνει. Ξεκινάμε ένα καινούριο project από την αρχή. File. New. Ή αλλιώς control είναι αν σας βολεύει. Τώρα εγώ έχω το 2017 το Photoshop. Δεν θα σας το βγάλει έτσι. Αλλά είναι η ίδια διαδικασία. Φτιάχνετε ένα default Photoshop size, δεν χρειάζεται να φτιάξετε κάτι ιδιαίτερο εκτός αν θέλετε να φτιάξετε ένα, όπως έχουμε πει για την εμφάνεια εργασίας κάτι ή οποιοδήποτε άλλη εικόνα θέλετε, διαμορφώνετε τις διαστάσεις έτσι όπως θέλετε. Τώρα εμείς θα πάρουμε ένα απλό default size από το Photoshop, απλά το resolution, δηλαδή τα DPI να είναι στα 300. Εδώ τα αφήνουμε RGB όπως έχουμε πει, ένα απλό άσπρο θα έχουμε για φόντο και πατάμε create. Παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σαν πρώτη φάση είπαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε το background μας ή μπορούμε απλά να κατεβάσουμε ένα background από το ίντερνετ. Εμείς θα διαμορφώσουμε το background από την αρχή, όπως έχουμε πει με gradient. Πηγαίνουμε λοιπόν εδώ κάτω. Επιλέγουμε το gradient. Πριν το κάνουμε αυτό, επιλέγουμε default το μαύρο μας. Για να μας δώσει default το μαύρο, εδώ λίγο. Θα πάρουμε από default το μαύρο, επιλέγουμε το gradient, ερχόμαστε εδώ, πατάμε radial, το style για να γίνει κυκλικό, πατάμε reverse για να μην έχουμε το μαύρο στη μέση, αλλά να το έχουμε απ' έξω και να έχουμε μέσα το βάθος και να δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Ερχόμαστε στο scale, το ανεβάζουμε λίγο παραπάνω, το ανέβασα αρκετά. Γύρω στο 166, αν θέλετε λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Εδώ είναι καλά νομίζω. Πατάμε OK. Ερχόμαστε στο background, το αμέσως από κάτω layer. Ερχόμαστε στο μαύρο, δίνουμε ένα πιο light gray. Και βάφουμε το κέντρο. Έτσι έχουμε δώσει την εντύπωση ότι έχει στη μέση ένα φως. Και γύρω γύρω όσο πάει σκοτεινιάζει. Για να δώσουμε την εντύπωση ότι έχει βάθος η φωτογραφία μας. Τώρα, ερχόμαστε στο κείμενο, πολύ απλά. Αλλάζουμε το χρώμα το οποίο μας αρέσει και θέλουμε να βάλουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία σημασία το χρώμα γιατί θα φύγει κάποια στιγμή. Θα δείτε πώς. Θα κρατήσουμε ουσιαστικά μόνο το περίγραμμα του κειμένου και μετά με το glow θα δώσουμε το χρώμα το οποίο θέλουμε. Οπότε ό,τι χρώμα και να έχετε εδώ δεν έχει καμία σημασία. Εγώ θα κάνω το ίδιο χρώμα που θα σας δείξω, θα το κάνω σε glow. Οπότε μπορείτε ότι χρώμα να βάλετε στην αρχή, μετά να το διαμορφώσετε διαφορετικά. Ερχόμαστε στο κείμενο και το βάζουμε επάνω, σε σειρά προτεραιότητας, όπως έχουμε δείξει. Δεξί κλικ, free transform, shift πατημένο, μεγαλώνουμε το κείμενο για να φαίνεται εντυπωσιακό. Και μεγάλο, για να μπορούμε να δουλέψουμε και καλύτερα. Κεντράρουμε το κείμενο στη μέση. Εδώ είμαστε εντάξει. Εφόσον έχουμε γράψει το κείμενο που θέλουμε και μας αρέσει, πατάμε Enter και εφόσον το έχουμε διαμορφώσει στο σημείο που θέλουμε και ερχόμαστε δεξί κλικ, ερχόμαστε στα Options, πάνω-πάνω, ερχόμαστε στο Stroke, το Stroke είναι το περίγραμμα. Όπως βλέπετε έχει διαμορφωθεί γύρω-γύρω το άσπρο περίγραμμα. Θα το αφήσουμε άσπρο για να δώσουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μέσα ταινία LED. Θα βάψουμε εμείς από κάτω μετά από πάνω με Glow το άσπρο. Για να δώσει την αίσθηση ότι όντως υπάρχει μέσα μια σωλήνα που φωτίζει και βγάζει χρώμα. Γιατί αν το κάνετε το ίδιο χρώμα δεν θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Οπότε τα αφήνουμε όπως έχει. Το position είναι στο inside, το size είναι στο 6. Normal mode, άσπρο χρώμα. Και πατάμε OK. Τώρα, ερχόμαστε στο κείμενο, εδώ ακριβώς. Ερχόμαστε στο fill που είναι ακριβώς από πάνω και το κατεβάζουμε στο 0. Βλέπετε ότι το κείμενο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να φαίνεται μόνο το περίγραμμα. Τώρα, ένα εύκολο και γρήγορο trick για να γίνει όμορφη και εντυπωσιακή φωτογραφία. Αν σε περίπτωση πάμε και βάλουμε glow επάνω στη φωτογραφία, δεν θα βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα είναι το glow γύρω από τη φωτογραφία και μέσα δεν θα δίνει την αίσθηση ότι φωτίζει η ταινία, απλά ότι από πίσω υπάρχει ένα φως.
Οπότε ερχόμαστε στο group και κάνουμε νέο group. Εδώ χαμηλά στο φάκελο. Έχει διαμορφωθεί ένα group. Μπορούμε να το μετανομάσουμε όπως θέλουμε, έχουμε δείξει τον τρόπο πώς. Εμείς όμως θα πάρουμε το κείμενο, αφού το ονομάσουμε και μετά, και θα ρίξουμε το κείμενο που έχουμε φτιάξει μέσα στο group. Οπότε θα δείτε ότι το κείμενο θα μείνει μέσα στο group. Οπότε κάνουμε δεξί κλικ με την ίδια διαδικασία και θα δώσουμε το glow τώρα σε ολόκληρο το group. Οπότε με αυτό το trick θα δώσει την αίσθηση ότι όντως υπάρχει ταινία και φωτίζει και από τη μέσα πλευρά αλλά και από την έξω. Πάμε πάλι στα options. Επιλέγουμε το outer glow, δηλαδή να δώσουμε την αίσθηση ότι έχει απ' έξω, γιατί έχει και inner glow. Εμείς θα επιλέξουμε το outer. Είναι εδώ ψηλά. Το επιλέγουμε. Και τώρα βλέπετε ότι έχει δώσει την αίσθηση ότι υπάρχει φως και μέσα και έξω. Τώρα θα διαμορφώσουμε λίγο τη φωτογραφία, το κείμενο, την εικόνα μας, έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση ότι όντως υπάρχει φως. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ. Πατάμε πάνω για να αλλάξουμε το χρώμα της αντισκίας μας και μετά να μπορέσουμε να κάνουμε πειράματα πάνω στο χρώμα. Ερχόσαστε στα switches ή αν θέλετε αλλάζετε από εδώ το χρώμα από την αρχή. Εγώ το έχω από την αρχή επιλεγμένο στην παλέτα, οπότε επιλέγω το μπλε που είχα πριν και πατάω OK. Τώρα διαμορφώνουμε ώστε να δώσουμε την αίσθηση ότι όντως φωτίζει. Θα δώσουμε λίγο πιο πολύ φωτεινότητα στη φωτογραφία, θα ανοίξουμε λίγο παραπάνω το size του glow, θα δώσουμε λίγο πιο πολύ δύναμη ουσιαστικά στο glow για να δώσει την εντύπωση ότι όντως φωτίζει. Το opacity να είναι πάντα στο 100% τέρμα το θέλουμε. Ερχόμαστε στο size, το ανεβάζουμε λίγο παραπάνω για να δείξει την εντύπωση ότι υπάρχει όντως η φωτεινότητα που θέλουμε και ερχόμαστε ακριβώς από πάνω και δυναμώνουμε και εδώ λίγο. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει και δίνει την αίσθηση ότι όντως υπάρχει η φωτεινότητα και το φως που χρειαζόμαστε. Ερχόμαστε και λίγο στο range, το κατεβάζουμε λίγο γύρω στο 70-71 και νομίζω έχουμε δώσει το αποτέλεσμα που θέλαμε. Οπότε τώρα δίνουμε την αίσθηση, και αν τη δείτε και από μακριά, δίνει την αίσθηση ότι όντως υπάρχει μια LED ταινία μέσα. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να συμπληρώσετε και ένα άλλο κείμενο από κάτω που να έχει ένα διαφορετικό χρώμα. Εφόσον φτάσετε εδώ, έρχεστε, διαμορφώνετε ένα καινούριο κείμενο από την αρχή, που δεν θα είναι μέσα στο group αυτό. Οπότε γράφετε Photoshop. Έχουμε βάλει το όνομα που θέλουμε και έχουμε βάλει την ιδιότητα που θέλουμε. Ερχόμαστε, μικραίνουμε το κείμενο όπως έχουμε δείξει από εδώ πέρα με τα δύο βελάκια. Νομίζω κάπου εδώ είναι καλά. Το βάζω ακριβώς από κάτω. Και με την ίδια διαδικασία ερχόμαστε δεξί κλικ, ερχόμαστε στα options. Επιλέγουμε το stroke. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να το μικρύνουμε λίγο. Πριν το είχα στο 6, τώρα θα το πάω γύρω στο 4. Νομίζω είναι καλά. Γιατί το κείμενο είναι μικρότερο, ουσιαστικά να πάρουμε το αποτέλεσμα των γραμμάτων που χρειαζόμαστε και θέλουμε και να μην φαίνεται ότι το stroke είναι πιο μεγάλο από τα γράμματα. Δεν θα μας γιώρει το αποτέλεσμα. Πατάμε OK, ερχόμαστε στο fill, το χαμηλώνουμε τέρμα και κάνουμε το trick όπως είπαμε με το group. Δεν το βάζουμε στο ίδιο group, δεν θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Κάνουμε νέο group, πετάμε το νέο κείμενο στο νέο group, κλείνουμε το βελάκι να δούμε αν όντως έχει μπει μέσα, γιατί κάποιες φορές μας ξεφεύγει και δεν μπαίνει. Δεξί κλικ. Πατάμε τα options, ξανά, ερχόμαστε στο outer glow, απλά αυτή τη φορά είναι πολύ πιο εύκολο γιατί μας δίνει το αποτέλεσμα κατευθείαν γιατί ήδη έχει αποθηκευτεί, απλά ερχόμαστε εδώ πέρα και αλλάζουμε το χρώμα, οπότε βάζετε άσπρο, βάζετε ό,τι θέλετε. Αν βάλετε άσπρο θα χρειαστεί να μικρύνετε λίγο, θα σας δείξω ποια πράγματα για να μην φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα που είναι πολύ φωτεινό. Οπότε ερχόμαστε στο range, το ανεβάζουμε λίγο παραπάνω. Ερχόμαστε στο size, το κατεβάζουμε λίγο παραπάνω και νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Πατάμε OK και έχουμε δώσει την αίσθηση ότι η φωτογραφία μας, η εικόνα μας, τα γράμματά μας έχουν από πίσω ένα φως το οποίο θυμίζει λίγο τις πινακίδες, λίγο Αμερική, λίγο LA, λίγο τέτοια φάση. Αυτό ήτανε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.